Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκλογές σε ορόσημο σήμερα στη Γερμανία, με τις οποίες κλείνει το κεφάλαιο της 16χρονης θητείας της Άγγελας Μέρκελ στην Καγκελαρία. Σε περίπου μία ώρα θα γίνει γνωστό το exit poll, με τις δημοσκοπήσεις να έχουν προειδεάσει για οριακό αποτέλεσμα και τον νικητή να κρίνεται στο νήμα, ενώ δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για τα κόμματα που θα απαρτίζουν το νέο κυβερνητικό συνασπισμό. Οι κάλπες στη Γερμανία άνοιξαν και πάνω από 60 εκατομμύρια Γερμανοί προσέρχονται από το πρωί στα εκλογικά κέντρα για να εκλέξουν τον επόμενο καγκελάριο της χώρας, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια πλήρους κυριαρχίας της Άγγελα Μέρκελ. Υποψήφοι αλλά και πολιτικοί αρχηγοί προσήλθαν στις κάλπες για να ρίξουν τις ψήφους τους. Wer wählt, lebt die Demokratie. Wer sie organisieren, hilft. Tut einen Dienst, leistet einen Dienst an der Gemeinschaft. Mein herzlichen Dank und mein Gruß an alle Wahllokale in ganz Deutschland. Das ist eine sehr wichtige Bundestagswahl, eine Bundestagswahl die über die Richtung Deutschlands in den nächsten Jahren entscheidet. Οι νέοι ψηφοφόροι είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια και αυτή είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία καγκελάριος δεν διεκδικεί την επανεκλογή. Τα αποτελέσματα θα κρίνουν η οικονομία, η πανδημία, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή. Τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την επόμενη ημέρα των εκλογών. Το σενάριο της διακυβέρνησης των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών, το σενάριο Φανάρι και το σενάριο Τζαμάικα. Το σενάριο Φανάρι θέλει τους Σοσιαλδημοκράτες να σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Πράσινους και το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Το σενάριο Τζαμάικα θέλει τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Χριστιανοκοινωνιστές να σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Πράσινους και το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Ανησυχία προκαλεί η επιδημιολογική εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα, με τον αριθμό των εμβολιασθέντων να παραμένει πολύ χαμηλά και τις εντατικές να έχουν σχεδόν γεμίσει. Οι ειδικοί φοβούνται ότι είναι πιθανό να ζήσουμε εικόνες του περασμένου Νοεμβρίου. Σε προσωρινό πάγωμα όλων των προγραμματισμένων χειρουργείων έχουν αναγκαστεί να προχωρήσουν τα περισσότερα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε ποσοστά άνω του 90% έχουν καταληφθεί από ασθενείς με κορονοϊό. Δείχνει μία επιμονή στα κρούσματα η Βόρειος Ελλάδα και ενδεχομένως σε ορισμένες περιοχές, όπως θα έχετε διαπιστώσει, αυξητικές τάσεις. Άρα αυτό είναι σαφέστατα ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Και από την άλλη τη μεριά υπάρχει η πίεση στο σύστημα υγείας. Οι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που σήμερα βρίσκονται στο κόκκινο είναι οι περιοχές στις οποίες το ποσοστό των εμβολιασμένων πολιτών είναι χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Έχουμε χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού από το μέσο όρο της χώρας. Δεν κολλάνε κανονικά οι εμβολιασμένοι. Δεν μεταδίδουν κανονικά οι εμβολιασμένοι. Αντιθέτως, οι εμβολιασμένοι ξέρουμε ότι μεταδίδουν πολύ λιγότερο από τους ανεμβολίαστους, ότι κολλάνε πολύ λιγότερο. Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Πέλα, Πιερία, Ημαθία, Καστοριά παραμένουν στην κατηγορία 4 του επιδημιολογικού χάρτη. Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η κυκλοφορία από τη 1 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, όπως και η μουσική στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχουμε πρόβλημα στην Βόρειο Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή μια συσσόρευση κρουσμάτων που εξυπηρετούνται οι άρρωστοι αυτοί από πολλούς από αυτούς τους νομούς, ειδικά τους σόμορους, από τις μονάδες της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, οι 55 από τους συνολικά 58 ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας των 14 νοσοκομείων του τομέα ευθύνης της είναι ανεμβολίαστοι, όπως και το 78,3% όσο νοσηλεύονται σε απλές κλίνες. Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λεβέντη στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων νοσηλεύεται διασωληνωμένος με κορονοϊό. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος δεν είχε κάνει το εμβόλιο, έχει υποκείμενα νοσήματα. Επιχειρεί να δυναμητήσει και πάλι την ένταση με την Αθήνα η Άγκυρα, στέλνοντας και δεύτερο ερευνητικό πλοίο μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Την ίδια ώρα, το Nordic Altzio συνεχίζει τις έρευνες ανατολικά της Κρήτης, με το πολεμικό ναυτικό να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις τουρκικής φρεγάτας που βρίσκεται στην περιοχή. Συνεχίζει ακάθεκτη τις προκλήσεις η Άγκυρα, που στέλνει δύο ερευνητικά πλοία στην περιοχή του Καστελόριζου. Το ερευνητικό πλοίο Γιουνούς, που ήδη πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή και θα παραμείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται 10 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο. Την ίδια ώρα, το δεύτερο σκάφος που στέλνει η Τουρκία για έρευνες, το Μπιλίμ, έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του προς την περιοχή ερευνών που έχει δεσμεύσει και, όπως βλέπετε, αυτή την ώρα βρίσκεται ανοιχτά της Χίου. Ενώ σύμφωνα με την παράνομη τουρκική ναύτεξ, το Μπιλίμ από αύριο θα κινηθεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου Καστελορίζου. Για άλλη μια φορά προειδοποιούμε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές κινήσεις στο πεδίο, οι οποίες προσβάλλουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Παρακολουθούμε και αν χρειαστεί είμαστε πάντα έτοιμοι να απαντήσουμε στις προκλήσεις. Ανατολικά της Κρήτης, το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό πλοίο Nordic Altzio συνεχίζει τη χαρτογράφηση στην περιοχή που έχει δεσμεύσει και προβλέπεται να περάσει ο αγωγός EastMed. Τουρκική φρεγάτα παραμένει σε κοντινή απόσταση από το σημείο των ερευνών. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα σε πλήρη ετοιμότητα. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται συζήτηση μεταξύ της ExxonMobil και της κυπριακής κυβέρνησης για τη συνέχιση των γεωτρήσεων στα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ. Και ο Ερντογάν φαίνεται ότι τραβάει το σχοινί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CBS, ξεκαθάρισε ότι θα πάρει νέα παρτιδές 400 και δεν θα παρέμβει κανείς στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας του. So it sounds like you still intend to buy another round of these S-400, of these Russian missile systems. In the future, nobody will be able to interfere in terms of what kind of defense systems we acquire from which country. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.